Είμαστε με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον συνδυασμό Νέα Δυναμική Αλκιβιάδη Στεφανή. Κύριε Στεφανή, ποια είναι η δυναμική που θα αποκτήσουν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου σε περίπτωση που εσείς εκλεγείτε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συζητήσουμε σήμερα το πρωί σε αυτό το υπέροχο μέρος. Ποια θα είναι η νέα δυναμική? Καταρχάς, το κυρίαρχο για μένα είναι να δώσω ένα brand name στο Βόρειο Αιγαίο. Θέλω το Βόρειο Αιγαίο να αποκτήσει προσωπικότητα, θέλω το Βόρειο Αιγαίο να αποκτήσει ορμή, θέλω το Βόρειο Αιγαίο να αποκτήσει όνομα, θέλω το Βόρειο Αιγαίο να γίνει προορισμός, θέλω τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου να είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο. Θέλω οι άνθρωποι που είναι στο Βόρειο Αιγαίο να είναι υπερήφανοι για τον τόπο τους. Θέλω να δώσω ένα όραμα στο οποίο όραμα όλοι οι νέοι άνθρωποι θα μπορέσουν να βρούνε το δικό τους κομμάτι, έτσι ώστε και αυτοί να προοδεύσουν. Έχουμε πάρα πολλά όνειρα και τα όνειρά μας είναι συγκεκριμένα, είναι στοχοποιημένα με δράσεις σε φάσεις. Δεν είναι ένα όνειρο το οποίο θα ξυπνήσουμε το πρωί, το όνειρο θα το έχουμε ξεχάσει, γιατί θα μας πλήξει, θα μας κυριεύσει η σκληρή πραγματικότητα. Είμαστε σε θέση και να διαχειριστούμε τη σκληρή πραγματικότητα, η οποία ομολογουμένως είναι πολύ ιδιαίτερη και απαιτεί να διαθέσεις πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια, αλλά παράλληλα να μην χάσεις τη στοχοθεσία σου, που είναι οι βλέψεις για το μέλλον. Δύο είναι λοιπόν οι πυλώνες με τους οποίους θα ασχοληθούμε. Ο ένας πυλώνας είναι διαχείριση της καθημερινότητας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα καθημερινά και πολλές φορές μικρά, αλλά τα οποία βάναυσα επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Και το δεύτερο, τα μεγάλα σχέδια, τα μεγάλα έργα, τα μεγάλα οράματα για να βελτιώσουμε τη ζωή των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου. Κύριε Στεφανή, ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά σας, αναφέρατε ότι έχετε φέρει σε πέρας κάθε αποστολή που σας ανατέθηκε. Η φράση αυτή και ο όρος αποστολής σχολιάστηκε από τους αντιπάλους σας. Τι εννοούσατε με αυτή την αναφορά? Δεν έχω ακούσει το σχολιασμό, αλλά δεν είναι λογικό όταν σου αναθέτουν μια δουλειά να την ολοκληρώνεις? Αυτό, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Να πας να κάνεις μια καθημερινή εργασία. Το λογικό δεν είναι, εφόσον έχεις αναλάβει αυτή την εργασία, να την ολοκληρώσει και να πει: και τα ξαναδεί, είχα σήμερα 5 δουλειές, τις ολοκλήρωσα. Αυτή δεν είναι και η καθημερινότητα των ανθρώπων? Παίρνει μια μαμά το παιδί της να το πάει στο σχολείο. Το παίρνει με ασφάλεια, το πάει, το αφήνει, το φυλάει, γυρνάει πίσω. Είναι μια καθημερινή δουλειά η οποία για το πρωί ολοκληρώθηκε για να κάνει ο μικρός μαθητής τα πράγματά του. Εγώ είχα διάφορες και μικρές και μεγάλες αποστολές, όπως η αναδιοργάνωση όλου του ελληνικού στρατού. Την ολοκλήρωσα. Ένας οργανισμός με 265.000 άνδρες και γυναίκες και πολιτικό προσωπικό και εθνοφύλακες και εφέδρους, έπρεπε να τον διαχειριστώ για ένα χι χρονικό διάστημα και να φέρω σε πέρας τα έργα, τα χιλιάδες έργα τα οποία είχα. Το ολοκλήρωσα. Στη συνέχεια ήμουν υφυπουργός της Εθνικής Άμυνας. Είχα κάποιο συγκεκριμένο έργο. Στο έργο μας όλοι κρινόμαστε. Υπάρχουν κριτήρια τα οποία μας κρίνουν αν είμαστε αποτελεσματικοί ή όχι. Έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο, ολοκληρώθηκε εκείνο. Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, υπάρχουν συγκεκριμένοι προϋπολογισμοί μέσα στους οποίους πρέπει να έχεις τελειώσει. Το ολοκλήρωσα. Στη συνέχεια ήμουνα σύμβουλος του Πρωθυπουργού για τις ακριτικές περιοχές και το Άγιο Όρος. Το ολοκλήρωσα. Και στη συνέχεια ήμουνα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για ένα μήνα και αρκετές ημέρες στη μεταβατική κυβέρνηση. Και εκεί ολοκλήρωσα τη δουλειά μου. Άρα λοιπόν το αποστολή εξετελέστη, το ότι υλοποίησα την αποστολή μου, είναι κάτι το οποίο έχω μάθει να κάνω από νεαρός ευελπίστης στη Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων. Που η καθημερινότητά μας είναι μικρές τέτοιες αποστολές, έτσι ώστε μέσα από τη διαδικασία αυτή να μάθουμε να το λειτουργούμε. Ξέρετε, η διοίκηση, το να διοικήσεις έναν οργανισμό, δεν είναι κάτι που παίρνεις την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος με το που σου δίνουν τον τίτλο. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί πάρουμε κάποιον άνθρωπο, κάποια γυναίκα, κάποιον άντρα και το πούμε, από αύριο το πρωί είσαι διοικητής στο νοσοκομείο. Σημαίνει ότι ξέρει να διοικεί, σημαίνει ότι ξέρει να θέτει στόχους και να επιβλέπει την ολοκλήρωσή τους, σημαίνει ότι ξέρει να διαχειριστεί την κρίση, σημαίνει ότι σε ένα απρόβλεπτο γεγονός ξέρει το πώς θα διαχειριστεί τα χιλιάδες προβλήματα και τις ελλείψεις ισορροπίας που υπάρχουν μεταξύ των υπαλλήλων του. Βεβαίως και όχι. Αυτά μαθαίνονται αφενός αποκτώντας το ακαδημαϊκό πλαίσιο, αλλά αφετέρου μαθαίνονται με τη συνεχή τριβή, την οποία εγώ την έχω εδώ και 45 χρόνια. Εδώ και 45 χρόνια η ζωή μου είναι γεμάτη μικρές καθημερινές κρίσεις, διαχείριση αυτών και υλοποίηση μεγάλων έργων. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που εσείς θα θέσετε ως Περιφερειάρχης? Σας είπα και πριν ότι δύο είναι οι κυρίαρχοι στόχοι μου. Ο πρώτος στόχος έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών, χιλιάδες μικρά προβλήματα πρέπει να επιληθούν, και ο δεύτερος στόχος έχει να κάνει με τα μεγάλα έργα. Ξέρετε, παρατηρώ από την επαφή μου με τους πολίτες όλου του Βόρειου Αιγαίου ότι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους απέναντι στην περιφέρεια.
Δηλαδή, ακούω από παντού, ναι, ήρθε ο Περιφερειάρχης, μας είπε αυτό, μας είπε εκείνο, τη δεύτερη μέρα μας είπε κάτι άλλο, την τρίτη μέρα μας είπε κάτι άλλο και τώρα δεν έχει γίνει τίποτε. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν πριν λίγες μέρες στα Τσόνια, που πήγα και ένας πολύ ωραίος πρόεδρος κοινότητας, ένας νέος άνθρωπος με όραμα, μου λέει το εξής: 4 χρόνια πολεμάμε να βάλουμε 10 κολόνες με λαμπτήρες στο λιμανάκι κάτω. 4 χρόνια το μόνο το οποίο έχει μπει από την περιφέρεια είναι 40 βίδες, γιατί είναι 10 βάσεις επί 4 βίδες, 40 βίδες, δίπλα είναι οι κολόνες με τα φώτα και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και το έλεγε ο άνθρωπος έχοντας στα χείλη του ένα ειρωνικό χαμόγελο, λέγοντας, δηλαδή εντάξει, η κοροϊδία πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Αυτό εμένα με ενοχλεί, διότι η περιφέρεια είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός οργανισμός. Η περιφέρεια είναι ο συνδετικός κρίκος, ο διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων και της κεντρικής κυβέρνησης και δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην περιφέρεια. Την εμπιστοσύνη τους όχι ως προς το ότι η περιφέρεια θα έρχεται και θα τους χτυπάει την πλάτη και θα τους λέει: α, τι ωραίος που είσαι, θα στο κάνω. Όχι. Ως προς τη σοβαρότητα με την οποία θα τους αντιμετωπίζει. Έχεις ένα πρόβλημα, το άκουσα. Οι λύσεις είναι αυτές. Θα προσπαθούμε να τη βρούμε. Και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να πούμε: για αυτούς και για αυτούς και για αυτούς τους λόγους δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε. Άρα είναι κυρίαρχη προτεραιότητα οι άνθρωποι, οι πολίτες του Βορείου Αιγαίου, να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη τους. Να έχουν εμπιστοσύνη στην περιφέρεια. Να λένε τόπα στην περιφέρεια και η περιφέρεια είναι συνεπής. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα έργα, σχεδόν όλα μας τα νησιά παρουσιάζουν μια ίδια γκάμα προβλημάτων. Το νερό και η επάρκειά του, η επάρκεια της ενέργειας, το πρόβλημα των δρόμων, το οδικό δίκτυο το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ανασταλτικός παράγοντας πρόοδου και ευημερίας, πάρουμε το δρόμο Βατερά-Πλωμάρι. Όσο δεν αναπτύσσεται ο δρόμος, ένα έργο το οποίο έχει ανακοινωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν γίνεται τίποτε, τα Βατερά παραμένουν στη σκιά δέσμη, στη σκιά γεγονότων που αν δεν επιληθούν δεν πρόκειται ποτέ να αναπτυχθούν. Τα φράγματα. Τα λιμάνια. Όπου και να πας, βλέπεις λιμάνι με προβλήματα. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι να λένε ναι, μας το φτιάχνουν το λιμάνι, αλλά όταν έχει καιρό δεν μπορούμε να μείνουμε μέσα. Κινδυνεύουν οι περιουσίες μας. Καταστρέφονται τα καράβια μας. Μπαίνει το ένα πλοίο και για να έρθει το άλλο το πλοίο πρέπει να βγει αυτό το πλοίο και να έρθει το άλλο. Δεν υπάρχουν εμπορικά λιμάνια. Φτιάξαμε το λιμάνι του Σιγρίου και δεν το έχουμε αναπτύξει. Άρα λοιπόν, καθημερινά πράγματα και μεγάλα έργα. Κύριε Στεφανή, η εμπλοκή σας στο μεταναστευτικό είναι κάτι που σας προσάπτουν οι αντίπαλοι σας. Δεδομένου ότι παρατηρείται αύξηση των μεταναστευτικών ροών το τελευταίο διάστημα, ποια θα είναι η δική σας θέση σε περίπτωση που αναλάβετε την περιφέρεια? Οι αντίπαλοι μου θα έπρεπε να με ευχαριστούν για τη στάση μου στο μεταναστευτικό. Διότι ήμουν αυτός που το 2019 οργάνωσα όλη την άμυνα με εντολή του Πρωθυπουργού της χώρας, του κ. Μητσοτάκη, οργάνωσα όλη την άμυνα της χώρας και σταματήσαμε την εργαλειοποίηση των μεταναστών από τους Τούρκους στον Εύρο και στη συνέχεια κάναμε το ίδιο στα νησιά. Άρα λοιπόν, εγώ ήμουν εκείνος ως επικεφαλής του ΕΝΦΕΣ, του Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων, που αποφασίστηκε με ΦΕΚ της κυβέρνησης και δόθηκε λύση στο θέμα. Εγώ με τα συναρμόδια υπουργεία, τις υπηρεσίες κλπ. Άρα λοιπόν, εκτιμώ ότι η άγνοια είναι εκείνη που υπάρχει σε αυτούς που μου λένε αυτό το πράγμα. Και επίσης να πω και κάτι άλλο. Προκαλεί τεράστια έκπληξη σε κάποιον που ξέρει να έρχεται και να λέει ότι ήρθε ο Στεφανής και ο Στεφανής θα φέρει τους μετανάστες. Για να πούμε ένα πράγμα, πρέπει να υπάρχει επιχειρηματολογία και δικαιολογητικές σκέψεις για να πεις κάτι. Δεν μπορείς να πεις κάτι για μια κατάσταση όταν από πίσω η προϊστορία όλη είναι διαφορετική. Εδώ λοιπόν η προϊστορία λέει ότι ο Στεφανής από 18 χρόνο παιδί αμήνεται των συνόρων, έχει δώσει όρκο απέναντι στο Σύνταγμα, στην Εκκλησία, απέναντι στην πίστη και στους ανθρώπους, να υπερασπίζει τις σημαίες μέχρι τις τελευταίες δρανίδες του αίματός του. Άρα λοιπόν, επί 45 χρόνια ο Στεφανής το έκανε αυτό και τώρα θα έρθει και θα ανοίξει τα σύνορα. Δεν έχει λογική συνέχεια αυτό. Ο Στεφανής είναι εκείνος ο οποίος σταμάτησε τους μετανάστες το 19 και το 20. Ούτε αυτό έχει λογική συνέχεια. Εγώ θα ήθελα να πω ένα γεγονός και παρακαλώ παρακολουθήστε τη σκέψη μου. Πότε δημιουργήθηκε το πρόβλημα το μεγάλο με το κέντρο και όλα αυτά τα πράγματα και τη φασαρία που έγινε εδώ? Στις 7 Απριλίου του 2021, το Δημοτικό Συμβούλιο παίρνει μια απόφαση. Η απόφαση τι λέει? Να κατασκευαστεί το κέντρο, διότι εκεί είναι το θέμα μας. Να κατασκευαστεί το κέντρο στη Βάστρια. Η περιφέρεια τι κάνει? Επί 10 μήνες δεν κάνει τίποτα. Και έρχεται 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους να βγάλει μια απόφαση η οποία έλεγε τι? Να πάμε στη Βάστρια να σταματήσουμε τις εργασίες. Όταν οι εργασίες είχαν ξεκινήσει, όταν είχε γίνει το σχέδιο, όταν είχαν δοθεί τα χρήματα, όταν ο εργολάβος είχε αναλάβει και είχε ξεκινήσει τις εργασίες. Και θα πω και κάτι άλλο, το οποίο πραγματικά το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Έχουμε ένα πρόβλημα. Στο πρόβλημα αυτό
μια υπεύθυνη αρχή δεν πρέπει να πάρει μια στάση. Να πει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την απόφαση και προτείνω κάτι άλλο. Η άποψη της περιφερειακής αρχής που είναι τώρα, υπό τον κύριο Μουτζούρη, να λέει ότι δεν θέλω κέντρο, είναι μια άποψη η οποία στερείται πλαισίου. Δηλαδή, τι θα γίνουν οι μετανάστες που είναι εδώ. Ήρθαν οι μετανάστες, κατεβήκαν, είναι 300 άτομα. Κάποια στιγμή. Και έχει καιρό και δεν μπορούν να φύγουν από εδώ. Πού θα είναι οι μετανάστες αυτοί. Θα κυκλοφορούν στους δρόμους. Θα τους έχουμε να κοιμούνται στον δρόμο. Δεν θα τους ελέγξουμε από πλευράς υγείας. Δεν θα φροντίσουμε να τους ταΐσουμε. Δεν θα φροντίσουμε να έχουν αυτή ασφάλεια και να έχουν ασφάλεια και οι κάτοικοι του νησιού μας εδώ. Διότι δεν ξέρουμε αν οι μετανάστες είναι υγιείς, είναι. Ανάμεσά τους βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σωστοί, πιθανόν εγκληματίες όπως το έχουμε δει στο παρελθόν. Το να λέμε λοιπόν ότι μηδενίζουμε τα πάντα, δεν θέλω τίποτε, ναι, αλλά τι προτείνεις. Η περιφέρεια δεν είναι ένα μικρό παιδί το οποίο πεισμώνει και λέει δεν θέλω αυτό. Η περιφέρεια είναι εκείνη η οποία επιλύει τα προβλήματα των ανθρώπων με σοβαρότητα. Όχι ακούω τι λένε γύρω μου και αυτό που λένε γύρω μου παίρνουν τη θέση τους για να φάνε ο αρεστός. Όταν έχεις μια θέση ευθύνης, πρέπει να πάρεις και κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα είναι σκληρές. Σκληρές για το καλό του τόπου. Με λογική να σταθείς απέναντι στους ανθρώπους, με λογική να πεις αυτό το οποίο πιστεύεις. Αν είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας και να είμαστε ειλικρινείς και με τους ανθρώπους. Πιστεύει κανείς ότι το μεταναστευτικό θα τελειώσει αύριο? Το πιστεύει πραγματικά κανείς αυτό όταν υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική και την Ασία οι οποίοι βλέπουν πώς ζουν οι Ευρωπαίοι και θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη και χρησιμοποιούν τη χώρα μας? Κακώς χρησιμοποιούν, αλλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Χθες είχαμε στην Ιταλία 7.500 μετανάστες σε μία μέρα. Γιατί πάνε στην Ιταλία? Διότι έχουν διαπιστώσει ότι εμείς φυλάμε σκληρά τα σύνορά μας. Και εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι στα επόμενα χρόνια το μεταναστευτικό θα τελειώσει. Το μεταναστευτικό δυστυχώς δεν πρόκειται να τελειώσει. Και πρέπει η χώρα μας να είναι ισχυρή, ενωμένη πρωτίστως και όχι διχασμένη από μηδενιστικές απόψεις και δηλώσεις. Δεν μπορεί. Έχοντας αντιμετωπίσει όλα αυτά τα πράγματα και έχοντας δει τη γεωπολιτική κατάσταση, εμείς να βγαίνουμε και να δηλητηριάζουμε το λαό της Λέσβου και το λαό του Βορείου Αιγαίου με τέτοια επιχειρήματα. Εγώ θα σταθώ και σε ένα άλλο. Ο κύριος Μουτζούρης πήγε και έδωσε μια συνέντευξη πριν από λίγες μέρες σε ένα γαλλικό σταθμό. Και τι είπε εκεί, δυσφήμισε τη χώρα. Λέγοντας ότι έρχονται οι μετανάστες και οι μετανάστες απειλούν τον τουρισμό. Πότε? Τη χρονική στιγμή που όλοι οι πράκτορες προετοιμάζουν τα συμβόλαια για την επόμενη χρονιά. Αυτό πραγματικά μας κάνει να προβληματιζόμαστε πάρα πολύ. Ή δείχνει μια εμπάθεια για τον τόπο, αντί δηλαδή να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση, εμείς πάμε και εκθέτουμε το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι και υπαρκτό, στο εξωτερικό, διαλύοντας τα όνειρα των ανθρώπων οι οποίοι είδανε πραγματικά το 2023 τώρα να αναβαθμίζεται ο τουρισμός σε όλο το Βόρειο Αιγαίο μετά από χρόνια υστέρησης του Βόρειου Αιγαίου. Ή υπάρχει, δεν θα ήθελα να πω έλλειψη σοβαρότητας, γιατί και σέβομαι και εκτιμώ τον άνθρωπο Μουτζούρη, αλλά υπάρχει γενικώς μια αταξία στον τρόπο σκέψης, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί το κακό το οποίο γίνεται. Και εγώ δεν λέω να τα κρύβουμε, δηλαδή δεν λέω να πούμε ψέματα. Αλλά για να αναλογιστούμε, ποιες ήταν οι συνθήκες το 2019. 23.000 μετανάστες ήταν στη Μόρια. Όταν η Μόρια κάηκε, ήταν 23.000 μετανάστες. Ποιες είναι οι συνθήκες τώρα? Οι μετανάστες έχουν φύγει, είναι μέσα σε ένα κέντρο σωστό, τους παρέχεται φαγητό, υγειονομική κάλυψη, τους παρέχεται ασφάλεια, οι διαδικασίες, τα συνεργεία, τους παίρνουν συνέντευξη, αποσύρονται στο εσωτερικό και είναι 4.000, 4.200 τόσοι. Ποια η διαφορά και όλα αυτά πώς γίνανε? Γίνανε με θετική σκέψη, γίνανε με θετική στάση, γίνανε με λύσεις και όχι με αρνήσεις και τοξικότητα και δημιουργία εμφυλιοπολεμικού κλίματος. Κύριε Στεφανή, τέλος θέλω να κοιτάξετε την κάμερά σας και να μεταφέρετε το δικό σας μήνυμα στους κατοίκους του Βορείου Αιγαίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, κοιτώντας τους κατοίκους του Βορείου Αιγαίου, λέω ότι μπορώ και να χαμογελώ, διότι πολλοί λένε σε εμένα ότι ο Στεφανής δεν χαμογελά. Ο Στεφανής δεν χαμογελά. Όταν κάνει δουλειά. Όταν κάνουμε δουλειά, οι άνθρωποι περιμένουν από εμάς να είμαστε σοβαροί. Να είμαστε μεθοδικοί, να έχουμε άποψη, να έχουμε λόγο, να έχουμε αντίληψη, να έχουμε σοβαρότητα, να παρέχουμε σκληρή δουλειά, να έχουμε πάθος, να έχουμε όραμα. Άρα λοιπόν, οι ώρες της δουλειάς δεν είναι οι ώρες που κάνουμε πλάκα. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα ήθελα να πω κοιτώντας σας είναι ότι εμείς προσφέρουμε το φως. Προσφέρουμε το φως σε ένα σκοτάδι άρνησης και μιζέριας, προσφέρουμε λύσεις, προσφέρουμε όραμα, προσφέρουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα και θέλουμε σε αυτό το όραμά μας
με αυτό το όραμά μας να συμπαρασύρουμε όλους τους κατοίκους του Βορείου Αιγαίου. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτε από καμία άλλη περιοχή, όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης. Τι καλύτερο έχουν οι άλλοι? Έχουν καλύτερους ανθρώπους, έχουν καλύτερα μέρη, έχουν καλύτερα μυαλά. Έχουμε υπέροχους ανθρώπους, μέρη τα οποία είναι σπάνιας ομορφιάς και ιδιαίτερης. Έχουμε δυνατότητες απίστευτες και έχουμε. Θα ξανασταθώ σε αυτό. Ανθρώπους δημιουργικούς, ανθρώπους έξυπνους, ανθρώπους με υψηλή αισθητική, ανθρώπους οι οποίοι έχουν περιεχόμενο και θέλουν να δουν τα όνειρά τους να υλοποιούνται και να κρατήσουν τα παιδιά τους σε αυτά τα όμορφα μέρη. Αυτό λοιπόν εμείς προσφέρουμε, τη δυνατότητα να το κάνουμε. Καλημέρα, ευχαριστώ.